Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από το Best. Συγκλώνησε με την κατάθεσή του στη δίκη για τη δολοφονία της Τζορτζίνας ο αναισθησιολόγος που επανέφερε το άτυχο παιδί τον Απρίλιο του 2021 μετά από προσπάθειες 55 λεπτών. Ο Ιωάννης Χασαπόπουλος, σχολιάζοντας την περιγραφή που έδωσε η κατηγορούμενη όταν κάλεσε τους γιατρούς, ανέφερε ότι αυτή η περιγραφή δεν του φαίνεται ιατρικά εξηγήσιμη. Δεν έχει δει τέτοιο θάνατο ο ίδιος και είπε ότι του φαίνεται λίγο θεατρικό όλο αυτό. Ο γιατρός συμπλήρωσε πως έκαναν ό,τι μπορούσαν για να επαναφέρουν το παιδί, όπως είχε καταθέσει και στην ανακρίτρια στις 14 Απριλίου του 2022, όπως θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Κλήθηκα επιγόντως το βράδυ εκείνο το απόγευμα της 11 Απριλίου του 2021, μετά από ένα επεισόδιο καρδιακής ανακοπής που συνέβη στο παιδί. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο ιατρικά και ανθρώπινα για αυτό το παιδί. Η ανάνυψη του παιδιού, η καρδιοπνευματική αναζωογόνηση ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Κράτησε αρκετή ώρα, όπως είπατε. Για μας ο χρόνος χάνεται σε αυτές τις στιγμές. Ήταν πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Καταφέραμε και την επαναφέραμε στη ζωή. Λίγες φορές μπορείς να νιώσεις έτσι και το πιο συγκλονιστικό ήταν όταν έμαθα εγώ προσωπικά ότι ήταν το τρίτο παιδί της οικογένειας που είχε χάσει άλλα δύο παιδιά. Αυτό πραγματικά ήταν κάτι το οποίο με τάραξε πάρα πολύ και η δική μου επαφή με τους γονείς ήταν ολιγόλεπτη και περισσότερο είχε να κάνει με μια προτροπή για υπομονή και κουράγιο. Ο πατέρας ήταν πιο ομιλητικός και ήταν ευγενέστατος. Παραμένουμε στο θέμα όμως, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας ήδη και τον Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, καλησπέρα. Πέρα, Κωνσταντίνα. Όλοι οι παρευρισκόμενοι, περισσότεροι τουλάχιστον, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους σήμερα, ακούγοντας την περιγραφή στην αίθουσα του δικαστηρίου από τον αναισθησιολόγο του Καραμανδανίου. Ναι, θα λέγαμε ότι παρουσίασε κατά κάποιο τρόπο καρέ-καρέ όλες τις στιγμές και τις προσπάθειες, τις μακροχρόνιες προσπάθειες ανάνυψης της μικρής Τζορτζίνας, ο συγκεκριμένος γιατρός, Ιωάννης Χασαπόπουλος, αναισθησιολόγος στο Καραμανδάνιο, εκείνη την περίοδο όπου συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Ήταν τόσο περιγραφικός που προκάλεσε ρήγη συγκίνησης και βέβαια και ακόμα και η μητέρα, η κατηγορουμένη Ρούλα Πισπυρίγκου, και διακρίνθηκε και η ίδια να δακρύζει κάποια στιγμή στην περιγραφή, η κατηγορούμενη, τη στιγμή που καθόταν στο εδόλιο. Να πούμε ότι παρόλα αυτά και παρά και αυτές τις περιγραφές που έκανε ο γιατρός, ο κ. Χασαπόπουλος, υπήρξαν και στιγμές, αρκετές στιγμές ένταση στο δικαστήριο, κυρίως από την πλευρά του συνηγόρου υπεράσπισης Αλέξη Κούγια, ο οποίος υπέβαλε τον μάρτυρα κατηγορίας σε εξαντλητικές ερωτήσεις. Να σου πω ότι εκεί που επικεντρώθηκε ο Αλέξης Κούγιας ήταν σε δύο σημεία, όπως και οι εισαγγελικές αρχές και η έδρα του δικαστηρίου. Πρώτον, το ζήτημα του χρόνου μετάβασης και πότε ξεκίνησαν οι προσπάθειες ανάνυψης της μικρής Τζορτζίνας, γιατί ο συγκεκριμένος γιατρός, όπως είναι γνωστό, βρισκόταν σε μεικτή εφημερία. Αυτό σημαίνει ότι ήταν στο σπίτι του, σε ετοιμότητα, αν κάτι χρειαζόταν. Το οποίο το εξήγησε τι σημαίνει μεικτή εφημερία. Και όπως έγινε, ναι, γιατί εκεί υπήρξε ένα ζήτημα το οποίο διαλευκάνθηκε. Γιατί δηλαδή δεν βρισκόταν στο νοσοκομείο. Η μεικτή εφημερία είναι ότι βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας στο σπίτι του, γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση δυστυχώς στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία της έλλειψης προσωπικού και κατά κάποιο τρόπο, επειδή ένας γιατρός δεν μπορεί να μένει συνεχόμενες ημέρες σε εφημερία, δηλαδή τουλάχιστον 48 ώρα, του επιτρέπεται να βρίσκεται στο σπίτι του, αλλά να είναι σε μια κατάσταση ετοιμότητας αν προκύψει ένα έκτακτο γεγονός, ένα συμβάν, να ανταποκριθεί αμέσως όπως και έγινε με τη μικρή Τζορτζίνα. Εκεί υπήρξε μία αμφισβήτηση εκ μέρους του Αλέξη Κούγια σε πόσα λεφτά χρειάστηκε ο γιατρός να μεταβεί από το σπίτι του στο νοσοκομείο. Ο γιατρός είπε ότι σε 5 λεπτά βρισκόμουν εκεί. Αυτό αμφισβητείται από τον κύριο Κούγια, ο οποίος επικαλέστηκε τη μαρτυρία του πρώην συζύγου του κυρίου Δασκαλάκη, της κατηγορουμένης, ο οποίος είχε φτάσει νωρίτερα από τον γιατρό, αφού ειδοποιήθηκε από την τότε σύζυγό του Ρούλα Πισπυρίγκου, και όπως αναφέρθηκε, έφτασε μετά από τον Μάνο Δασκαλάκη, άρα τουλάχιστον 10 λεπτά χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπως συμπέρανε ο Αλέξης Κούγιας για την κατάθεση αυτή. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο επικεντρώθηκαν οι ερωτήσεις και του κυρίου Κούγια αλλά και των παραγόντων της δίκης
ήταν το ζήτημα της κεταμίνης, στην οποία αποδίδεται... Που διέθεται το νοσοκομείο, ναι, και διέθεται και το Βαλιτσάκι, και έγιναν ερωτήσεις αν βρίσκεται κεταμίνη στο Βαλιτσάκι των πρώτων βοηθειών. Προφανώς δεν συνδέεται οι ερωτήσεις αυτές με το θάνατο και με την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου περιστατικού, απλά φανταζόμαστε ότι έγιναν αυτές οι ερωτήσεις για να διαφωτιστεί περισσότερο το δικαστήριο για το θέμα της κεταμίνης. Ο γιατρός είπε, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μπουκαλάκι κεταμίνης στο βαλιτσάκι των πρώτων βοηθειών που χρησιμοποιεί ο αναισθησιολόγος κατά τη διάρκεια της ανάνυψης. Παρ' όλα αυτά, διαβεβαίωσε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε, αλλά όπως ξέρουμε, δεν πέθανε εκεί η μικρή Τζορτζίνα. Άφησε την πνοή της, τελευταία της πνοή, σε νοσοκομείο της Αθήνας. Όπως είπε, ήταν ήδη νεκρό το ήταν παιδί που προσπαθούσε ο ίδιος. Ναι, μιλάμε για μια τιτάνια προσπάθεια διάρκειας 55 λεπτών. Και όπως ανέφερες και εσύ νωρίτερα, Κωνσταντίνα, όλη αυτή η αναλυτική περιγραφή του κυρίου Χασαπόπουλου ήταν που προκάλεσε και συγκίνηση, περιγράφοντας και πώς και οι ίδιοι το προϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ταραγμένοι αλλά και συγκινημένοι και αυτοί, μετά από όλη αυτή την τάνια προσπάθεια, κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή κυριολεκτικά τη μικρή Τζορτζίνα τότε, με μία όμως θυσία. Γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά, το κοριτσάκι έμεινε αργότερα μετά από αυτή την προσπάθεια με αρκετές βλάβες εγκεφαλικές λόγω της έλλειψης της απουσίας οξυγόνου για αρκετή ώρα από τον εγκέφαλό της. Πάντως, Σωτήρη, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα για σήμερα, θα έχει μέλλον αυτή η δίκη, γιατί ακόμα καταθέτουν οι γιατροί του Καραμανταλίου, ναι, και έχουμε και τους γιατρούς άλλων τριών νοσοκομείων, ναι, ναι, στην έχουμε πορεία. Ακόμα μπροστά αρκετή διαδικασία, υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες. Πρέπει να διαλευκαθεί σε κάθε πτυχία αυτή η υπόθεση, γιατί σίγουρα είναι μία από τις υποθέσεις που δεν θα υπερβάλλω αν πω ότι θα αποτελέσουν και η στάδιο, όπως λέγεται, στην επιστημονική ορολογία. Παράδειγμα δηλαδή που ίσως και να παρουσιάζεται και στα επιστημονικά βιβλία της ιατροδικαστικής αλλά και των νομικών επιστημών τα επόμενα χρόνια. Θα τα ξαναπούμε μαζί σε λίγο. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας και αλλάζουμε κλίμα, καθώς να διευρύνουν τα ποσοστά τους στην ΑΧΑΗ αλλά και πανελλαδικά, επιδιώκουν τα κόμματα εν ώψη και της προκήρυξης των εκλογών της 21ης Απριλίου. Όλα αυτά σε ένα ομιχλώδες πολιτικά τοπίο, εξαιτίας και των υψηλών ποσοστών αποχής, αλλά και αδιευκρίνησης ψήφου που θα μείνουν τελικά και θα κρίνουν και τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα επιτελεία των κομμάτων εργάζονται πυρετωδώς και σχεδιάζουν τα βήματά τους για την προεκλογική περίοδο που θα ξεκινήσει. Πυρετώδεις προετοιμασίες των κομμάτων για τις εκλογές της 21ης Απριλίου. Τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο Εμπορικό Συμβούλιο για την ημερομηνία των εκλογών έθεσαν τους τοπικούς μηχανισμούς στο φουλ. Στη Νέα Δημοκρατία, πάντως, επικρατεί αισιοδοξία για το ότι μελιγενέστε και εκτιμάται από τους βουλευτές της ότι θα είναι η πρώτη δύναμη σε τοπικό επίπεδο, ενώ στόχος είναι η αυτοδυναμία. Εκλογικός στόχος είναι ένας και νομίζω ότι είναι πασιφανής. Να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη πολιτική δύναμη και στο νομό μας. Κάτι το οποίο στις τελευταίες μετρήσεις και τα ακούσματα που είχαμε φαίνεται ως ένας στόχος εφικτός. Νομίζω ότι και ο αχαιός πολίτης, όπως οι πολίτες όλες της χώρας, θα αναλογιστούν, θα συγκρίνουν, θα δουν τα πεπραγμένα των δύο τελευταίων κυβερνήσεων, οι μνήμες είναι νοπές, πώς κυβέρνησε ο ένας, πώς κυβέρνησε ο άλλος και στο τέλος της ημέρας θα κάνουν το καλύτερο για το μέλλον του τόπου. Νομίζω ότι όπως σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στην Αχαΐα, τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά από άλλες περιόδους όπου η Αχαΐα έβγαζε άλλες πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα και η Αχαΐα να δείξει το νέο της πρόσωπο. Αναγνωρίζεται επίσης ότι η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών εν πολλής θα κρίνουν και την επιλογή τους στις κάλπες. Σαφώς η καθημερινότητα παίζει ρόλο στην απόφαση του πολίτη. Σαφώς υπάρχει μια ακρίβεια, ιδιαίτερα στο κομμάτι των τροφίμων, η οποία δυσκολεύει τη ζωή του Έλληνα πολίτη, αλλά νομίζω ότι ο Έλληνας πολίτης γνωρίζει ότι έχουν γίνει την τελευταία τετραετία πάρα πολλές κινήσεις σε σχέση με την οικονομική πολιτική, φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών και από την άλλη μία προσπάθεια βοήθειας αποδοτικής σε όλες τις δυσκολίες που δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αφορούν όλη την Ευρώπη, με μέτρα τα οποία πραγματικά έρχονται να βοηθήσουν και να στηρίξουν τον πιο ευάλωτο. Στον ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας ο στόχος είναι αυτοδυναμία και η τέταρτη έδρα στο νομό, καθώς εκτιμάται ότι τα μηνύματα από την κοινωνία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας έχει μπει σε εκλογική ετοιμότητα από το περασμένο καλοκαίρι, όταν βγήκαμε ενδυναμωμένοι
ανανεωμένη, ανασυγκροτημένη από το συνέδριο του κόμματος αλλά και τις εκλογές για την ανάδειξη των κεντρικών μας οργάνων. Από εκεί και πέρα, εμείς, ειδικά το τελευταίο διάστημα και βλέποντας ότι οι εκλογές θα γινόντουσαν την άνοιξη, σε αυτό βοήθησε και το γεγονός ότι έχουμε την ανακοίνωση αρκετά έγκαιρα ενός ολοκληρωμένου ψηφοδελτίου, 6 συντρόφους και συντρόφισσες που θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο. Στόχος μας είναι μετά να προχωρήσουμε και στην Αχαΐα να είμαστε και πάλι, όπως είμαστε σταθερά από το 2012 και μετά, πρώτο κόμμα στον ομό και με διαφορά από τη δεύτερη Νέα Δημοκρατία, αλλά και να αγγίξουμε και να πιάσουμε το ποστό του 45% που είναι το ποστό που απαιτείται σύμφωνα με την απλή αναλογική που είναι η πρώτη κάλπη για να έχουμε 4 βουλευτές στον ομό. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό βρισκόταν σε ετοιμότητα, θεωρώντας πιθανό το σενάριο των εκλογών ανά πάσα στιγμή. Η Αχαΐα και η κατάκτηση της πρωτιάς είναι από τους βασικούς τους στόχους. Ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα, μετά και την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου, βρίσκεται συνεχώς στις γειτονιές της Πάτρας και σε ολόκληρη την περιφέρεια της Αχαΐας. Διοργανώνουμε εκδηλώσεις, περιοδίες, εξορμήσεις, βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες, διοργανώνουμε ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις και στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι η Αχαΐα, που έχει μια πλούσια και ισχυρή προοδευτική ιστορία, είναι η καρδιά και ο πυρήνας της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης στη χώρα. Θεωρούμε ότι για ακόμα μια φορά θα δείξει το δρόμο για όλη την επικράτεια. Τέλος, και το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει ως στόχο την αύξηση των δυνάμεών του και είναι κατά τα στελέχη του εφικτή και μια δεύτερη έδρα. Το ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα έχει μοναδικό στόχο εξ αρχής, από την μέρα που προκηρύχθηκαν οι εσωτερικές διαδικασίες και προέκυψαν τα όργανα της Νομαρχιακής, η Κεντρική Επιτροπή και οι συντονιστικές οργανώσεις, να πάρουμε τη δεύτερη πολυπόθητη έδρα στον νομό Αχαΐας. Με επικεφαλής του ψηφοδελτίου τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Παπανδρέου, ως προμετωπίδα της προσπάθειάς μας, μαζί με τους υπόλοιπους 11 υποψήφιους του εθνικού μας ψηφοδελτίου, θα δώσουμε έναν αξιοπρεπή αγώνα και να ανεβάσουμε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα, σε ένα νομό που παραδοσιακά το ΠΑΣΟΚ κέρδιζε και πρωταγωνιστούσε, και να αλλάξουμε το πολιτικό μείγμα την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών. Όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν όλοι οι συμπολίτες μας, έχουμε μια εκλογική διαδικασία με την απλή αναλογική, κάτι που έχει να το ζήσει η χώρα από το 1989. Υπάρχει αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό και οι συνεργασίες είναι επιβεβλημένες. Θα καταφέρει άραγε η κοινωνία να ξεφύγει από το αδιέξοδο που βρίσκεται σήμερα? Το ερώτημα αυτό γίνεται επίκαιρο μετά την προκήρυξη των εκλογών για τις 21 Μαΐου. Καθοριστικός παράγοντας θα είναι η αποχή και η αδιευκρίνηστη ψήφος, ωστόσο οι πολίτες εκτιμούν ότι δύσκολα θα αλλάξει προς το καλύτερο η καθημερινότητά τους. Θα αλλάξει άραγε η ζωή των πολιτών με τις εκλογές της 21 Μαΐου. Πολλοί δηλώνουν αισιόδοξοι, ωστόσο απαιτούνται και γενναίες αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο που μέχρι σήμερα δεν είχαν καταγραφεί. Αισιοδοξούμε πως θα το λύσουν. Είναι όριμες οι καταστάσεις για να έχουμε μια λύση. Πολλοί φάντες που λένε ότι θα απέχουν και από τις εκλογές. Αυτό είναι ένα ζήτημα, έτσι? Είναι ένα ζήτημα, αλλά μάλλον από πρακτικά προβλήματα θα υπάρξει κάποια αποχή. Ο κόσμος θέλει να ψηφίσει. Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται από τους εκλεγμένους, τους πολιτικούς. Οι εκλογές και όλες αυτές οι εκδηλώσεις αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση την προσωπική εκάστου πολιτικού, ο οποίος διεκδικεί την αρχηγία ενός κόμματος. Καθοριστικός παράγοντας θα είναι η αδιευκρίνηστη ψήφος και η αποχή. Η πλειονότητα των πολιτών δηλώνει πάντως απογοητευμένη από το πολιτικό σκηνικό. Σαφώς θα υπάρχει. Σίγουρα πάντα υπάρχει αποχή τα τελευταία χρόνια. Δεν πιστεύει ο κόσμος στην πολιτική, γιατί σας είπα. Παρακολουθούμε μόνο αντεγκλήσεις μεταξύ των πολιτικών. Δεν ακούμε τοποθετήσεις λύσεων προβλημάτων. Οπότε τα προβλήματα της κοινωνίας μένουν πίσω, έτσι? Προφανώς. Αυτή είναι η συνέπεια. Πάντως, για πολλούς είναι και μια σημαντική ευκαιρία για να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που εκτιμούν ότι δύσκολα μπορεί να αλλάξουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Από τις εκλογές αν τελειωθούν, αγόρι μου, δεν ξέρω. Πάντα τα ίδια λένε, πάντα τα ίδια γίνονται. Έχουμε πλέον, τι να σου πω, δεν μπορώ να... Προβλέπετε και μεγάλη αποχή φέτος, τι βλέπετε? Μάλλον, ναι. Το υποθέτω, γιατί ο κόσμος κάπου έχει κουραστεί, δεν συμμετέχει πλέον, δεν...
Ίσως και οι πολιτικοί δεν λύνουν και τα προβλήματα της κοινωνίας, τα ξεχνούν. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτά γίνονται μέχρι τις εκλογές. Υποσχέσεις, αυτά είναι χιλιοϋπομένα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα γίνει κάτι με την παρούσα κυβέρνηση, με την επόμενη, τι να πω. Την ίδια ώρα όμως δεν έχουν τελειωμό οι αυξήσεις τιμών στα τρόφιμα. 7 στους 10 προμηθευτές σούπερ μάρκετ έχουν αποφασίσει νέες ανατιμήσεις για φέτος που θα φτάσουν ακόμα και το 20%. Έχουμε μαζί μας και πάλι τον Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, εκλογές. Οι καταναλωτές φωνάζουν ότι δεν έχουν αγοραστική δύναμη, αυξήσεις όμως δεν σταματούν. Η αγορά δεν υπόκειται σε πολιτικές εντολές, Κωνσταντίνα, από ό,τι καταλαβαίνεις. Οπότε, όσο και αν ήθελε η κυβέρνηση να αποφύγει αυτό το ενδεχόμενο, δυστυχώς θα το βρει μπροστά της και πολύ περισσότερο θα το βρουν μπροστά τους οι καταναλωτές, εμείς ως κοινωνία. Και ένα ακόμα στοιχείο, ότι το κύμα των μεγάλων αυξήσεων, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, γιατί εκεί έχει μετατοπιστεί πλέον το βάρος των ανατιμήσεων και ο πληθωρισμός. Δεν σταματά, φαίνεται ότι δεν μπορεί να ανακοπεί, ακόμα τουλάχιστον, αυτά δείχνουν τα στοιχεία. Και το ανησυχητικό φαίνεται ότι και η ένταση, το ύψος των αυξήσεων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με βάση τουλάχιστον την έρευνα που διενεργήθηκε και παρουσιάστηκε σήμερα μεταξύ των διευθυνών συμβούλων μεγάλων εταιριών παροχής και εμπορίας τροφίμων. 7 στους 10 προμηθευτές, σε ποσοστό 68% δηλαδή, έχουν αποφασίσει ήδη να περάσουν νέες αυξήσεις στα προϊόντα τους το προσεχές διάστημα, Κωνσταντίνα, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε στάση αναμονής, προφανώς για να δουν τις εξελίξεις του επόμενου διαστήματος. Θα ακολουθήσουν όμως και αυτοί. Μιλάμε για ένα δείγμα υπευθύνων διευθυντικών στελεχών από 32 λιανεμπορικές επιχειρήσεις και προμηθευτικές επιχειρήσεις από τις μεγαλύτερες του κλάδου των τροφίμων. Στις ερωτήσεις που τους τέθησαν από την έρευνα αυτή, το 35% βλέπει αυξήσεις έως 5% στο επόμενο διάστημα. Οι μισοί αναμένουν να τιμήσει σε ποσοστό 10%. Και υπάρχει βέβαια και ένα ποσοστό 6% που αναβάζει τις ανατιμήσεις, που υπολογίζει τις ανατιμήσεις του προσεχούς διαστήματος ακόμα και σε ποσοστό 20%. Αυτό είναι το ανησυχητικό, Κωνσταντίνα, γιατί όπως είπαμε βλέπουμε μία μείωση στην τάση αύξησης του πληθωρισμού, η οποία ωστόσο δεν αντικατοπτρίζει τα όσα συμβαίνουν στον κλάδο των τροφίμων. Εκεί οι ανατιμήσεις ακόμα βρίσκονται σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα, είναι ο λεγόμενος σκληρός πληθωρισμός. Και σίγουρα προκαλεί ανησυχία αυτό το γεγονός. Είναι και τα προϊόντα που αφορούν το σύνολο του ελληνικού λαού. Ναι, μιλάμε για προϊόντα καθημερινής χρήσης, ανάγκης θα τα χαρακτηρίζαμε. Μιλάμε για τρόφιμα βασικά από το σούπερ μάρκετ και είναι μια κατάσταση που ήδη έχει επιβαρύνει πάρα πολύ το καθημερινό τραπέζι και το νοικοκυριό. Και σίγουρα θα το βρούμε και μπροστά μας εν ώψη της Μεγάλης Εβδομάδας και των εορτών του Πάσχα, όπου εκεί θα δούμε πραγματικά πόσο σοβαρές είναι οι αυξήσεις, ειδικά στην τιμή του Οβελία, η οποία ήδη από τώρα αρχίζει να διαμορφώνεται και να παίρνει και αυτή μία ανατίμηση, μία αύξηση γύρω στο 10-20% σε σχέση με πέρσι. Και δεν θα είναι και στο καλάθι του Πάσχα, θα τα πούμε και πάλι σε λίγο, Σωτήρη. Μερικές μέρες, κυρίες και κύριοι, από την λειτουργία του προαστιακού και οι πολίτες επέστρεψαν στις παλιές τους συνήθειες. Ήταν ένα μέσο που η απουσία του προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην τοπική κυκλοφορία, καθώς πάνω από 3.000 άτομα χρησιμοποιούσαν καθημερινά τα οχήματά τους για να μετακινηθούν στο κέντρο της Πάτρας. Το ζητούμενο τώρα είναι ποια εικόνα έχουν αποκομίσει οι πολίτες από την επαναλειτουργία του. Και άλλες παρεμβάσεις χρειάζονται προκειμένου να λειτουργήσει με τον απαιτούμενο τρόπο ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Μερικές ημέρες μετά την λειτουργία του και τα συγκυπεράσματα από τους χρήστες είναι ποικίλα. Καθόλου. Γιατί γίνονται τόσα σφάλματα και ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Ναι. Λοιπόν, δεν βελτιώνεται τίποτα και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Εσείς το χρησιμοποιείτε καθημερινά καταρχάς? Εγώ δεν φοβάμαι και όταν το χρειάζομαι το χρησιμοποιώ. Σε σχέση με παλαιότερα, τι αλλαγές έχουν γίνει προς το χειρότερο που επισημαίνετε? Δεν έχουν φτιάξει τίποτα. Δεν έχουν φτιάξει τίποτα. Και ψέματα είναι αυτά που βγαίνουν και λένε στις τηλεοράσεις. Και πρέπει να ντρέπονται γι' αυτό. Ο κάθε ένας τις ευθύνες τη ρίχνει στον άλλον. Και ο κόσμος παθαίνει αυτό που παθαίνει. Ναι. Μπορώ να πω, είμαστε ικανοποιημένοι και στον Άγιο Βασίλη. Οπότε ναι, μέχρι τώρα είμαστε ικανοποιημένοι. Λίγο να ήταν καλύτερα τα τρένα στα... να μην κάνουν θόρυβο, αλλά είναι πολύ καλή συγκοινωνία. Βέβαια, η ταχύτητα έχει πέσει λίγο κατά 10 χιλιόμετρα. Ναι, καλά κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, η απουσία του προκάλεσε σημαντικές δυσλειτουργίες, αφού πάνω από 3.000 άτομα έπρεπε να μετακινηθούν με άλλα μέσα προς το κέντρο.
Μια χαρά είμαστε, μας εξυπηρετεί, ειδικά εμείς που πάμε για Ρίο και τέτοια, δεν έχουμε άλλη συγκοινωνία. Στο Καστέλο Καμπός Ευχαριστούν, έχει λεωφορείο στις 8 παρα 20, παρα 10 περνάει από εκεί και μετά έχει 10.30. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθείς. Βέβαια, να πούμε ότι έχει και πιο χαμηλή ταχύτητα σε σχέση με παλιότερα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως έγινε, γιατί πρέπει να γίνει, εφόσον πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα για τα οποία δεν ξέρω αν γίνανε. Πέρασε μια φορά το μηχάνημα και είδε τις γραμμές, το θυμάμαι αυτό, πρωτού αρχίσει. Εντάξει, μια χαρά πάμε. Εντάξει, πάμε. Εδώ καθυστερεί λιγάκι, δεν είναι καθυστερεί. Δηλαδή από το εργαστήριο που είναι εδώ του τρένου, αυτό μέχρι τον Άγιο Αντρέα, δεν είναι καθυστερεί. Εντάξει, ναι, ναι. Είναι λιγότερα τα χιλιόμετρα και γι' αυτό δεν έχει καθυστέρηση, ναι. Πάντως είστε ικανοποιημένος, δεν υπάρχει κάποια. Εντάξει, εντάξει. Όλες οι γραμμές, συντήρηση, καθαριότητα. Είμαστε σε μια ωραία πόλη και κοιτάξτε πώς είναι εδώ οι γραμμές και το περιβάλλον. Σας είχε λείψει αυτό το διάστημα που δεν λειτουργούσε? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Είναι απαραίτητο μέσο για μας που είμαστε των βορείων προαστίων. Οπότε πρέπει να το διαφυλάτουμε ως κοριοφάλμου τελικά τον Πρεστιακό. Ναι, και να τον συντηρούμε και να το διαφυλάτουμε, εξυπηρετεί πολύ κόσμο. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η ταχύτητά του έχει μειωθεί κατά 10 χιλιόμετρα, οπότε η κυκλοφορία γίνεται με πιο χαμηλούς ρυθμούς. Για τουλάχιστον ωστόσο 10 με 15 ημέρες θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο Αίγιο. Παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, τα προβλήματα και οι τεχνικές συλλήψεις Σωτήρη φαίνεται ότι παραμένουν. Ναι, φαίνεται ότι λύθηκε το μυστήριο, γιατί περί μυστηρίου επρόκειτο, της μη επαναλειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού Αθήνα-Κιάτο-Αίγιο. Να θυμίσουμε, είχε προγραμματιστεί με βάση τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την προηγούμενη, την περασμένη Δευτέρα. Δεν κατέστη δυνατό, δεν έγινε. Υπήρχαν πολλά ερωτηματικά. Μαθαίνουμε έπειτα από σχετική αλληλογραφία μεταξύ του ΟΣΕ και της Hellenic Train γιατί δεν υπήρξαν αυτές οι εξελίξεις, η επαναλειτουργία της γραμμής. Εντός 2 εβδομάδων θα περιμένουμε να γίνει αυτό, να επαναλειτουργήσει δηλαδή η γραμμή. Ήδη εκτελούνται εργασίες άμεσα αποκατάσταση του φωτισμού και του εξαρισμού των σειράγκων και των εξόδων αυτών, όπως μαθαίνουμε. Υπήρχαν εκεί ελλείψεις και προβλήματα από τις διάφορες κλοπές που συμβαίνουν στο δίκτυο του ΟΣΕ. Και επίσης να πούμε ότι υπήρχε και μία διαφωνία μεταξύ της Hellenic Train και του ΟΣΕ για την λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας μεταξύ των αμαξοστοιχειών και των σταθμαρχών. Είναι ένα σύστημα που λέγεται GSMR, κινητή τηλεφωνία δηλαδή, που εφαρμόζεται στις γραμμές των τρένων για την αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ, όπως είπαμε, των μηχανοδηγών και των σταθμαρχών. Εκεί ο ΣΕ αναφέρεται και ισχυρίζεται ότι έχει παραδώσει 30 περίπου συσκευές στην Hellenic Train. Από την πλευρά της εταιρεία που λειτουργεί τα τρένα, ισχυρίζονταν ότι δεν λειτουργούσαν αυτές οι συσκευές γιατί δεν είχαν πάρει πιστοποίηση και υπήρχε γενικώς, Κωνσταντίνε, ένα γαϊτανάκι επίρρηψης ευθυνών από τον ένα στον άλλο, από τον ένα στον Γαϊάφα και τελικά με αποτέλεσμα να βλέπουμε να μην είναι δυνατή ή εφικτή η επαναλειτουργία της γραμμής. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι το επόμενο 15ήμερο και ελπίζουμε ότι θα έχουν επιληθεί αυτά τα προβλήματα για να επανέλθει ξανά σε λειτουργία ο προαστιακός από την Αθήνα στο Κιάτο και από το Κιάτο στο Αίγιο, η οποία, όπως είπαμε, παραμένει ανενεργή αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών εδώ και ένα μήνα. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Σήμερα έχω το ραντεβού μου. Διαβάζεις μόνος σου και θα τα δούμε μαζί μετά. Γιώργο, κάνεις τις διορθώσεις που είπαμε και τσεκάρω την προσφορά σε μια ώρα περίπου. Μετά το ραντεβού μου. Μην ξεχάσεις, το βράδυ έχουμε κάνει στο σινεμά. Ξεχνιέται το σινεμά. Πρώτο όμως έχω το ραντεβού μου. Θα μου τα πεις όλο το απόγευμα στο γυμναστήριο. Σε κλείνω τώρα, φτάνω στο ραντεβού μου. Γεια σας. Έχω το ραντεβού μου για μαστογραφία σήμερα. Το ραντεβού μου είναι στις 6. Αυτό είναι το ραντεβού μου. Ήρθα για το ραντεβού μου. Στο mastografia.gov.gr κλείστε απλά και γρήγορα το δικό σας ραντεβού για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία σε περισσότερα από 250 δημόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Και αν χρειαστεί, κάντε επίσης δωρεάν κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα. Πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
Μέγαρον Spring Festival. Στις 8 και 10 Απριλίου, το Μέγαρο υποδέχεται τον Μπαλέ Πρελζοκάζ στη Λίμνη των Κύκνων. Ο καινοτόμος χορογράφος Αντζελέν Πρελζοκάζ μεταφέρει την ιστορία της πριγκίπισσας Οντέτ στο σήμερα, σε μια ανατρεπτική εκδοχή του αξεπέραστου κλασικού έργου. Η Λίμνη των Κύκνων. Από τον Μπαλέ Πρελζοκάζ. Σάββατο 8 και Δευτέρα 10 Απριλίου. Στο Μέγαρον Spring Festival. Την παράταση της αναστολής εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ρεύματος εξετάζει η κυβέρνηση. Η ρήτρα ανεστάλλει για 12 μήνες από τον περασμένο Αύγουστο, καθώς με την εφαρμογή της νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονταν υπέρμετρα από τους παρόχους. Το επιπλέον κόστος των αυξήσεων στις τιμές ενέργειας πέρναγε αυτόματα στους λογαριασμούς μέσω της ρήτρας, η οποία και ίσχυε μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2022. Έχουμε μαζί μας ήδη τον συνδικαλιστή της ΔΑΚΕ, ΔΕΗ, τον κύριο Θεόδωρο Κανελόπουλο. Κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα από το Best TV. Καλησπέρα σας. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, γιατί μάλλον και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει μετά τις 21 Μαΐου σε πολιτικό επίπεδο. Λογικά πρέπει να ληφθούν τώρα οι αποφάσεις, έτσι? Όχι, δεν είναι απόλυτο αυτό. Καταρχήν η ρήτρα αναπροσαρμογής λειτουργούσε πάρα πολλά χρόνια και έχει σχέση με την τιμή στη χοντρική. Βλέπουμε τώρα ότι έχει αποκλιμακωθεί η τιμή στη χοντρική. Βλέπουμε ότι η επιδότηση από πλευράς πολιτείας είναι στο 0,04 λεπτά στην κιλοβατόρα, που σημαίνει ότι έχει πέσει κατά πολύ σε σχέση με το πριν ένα χρόνο περίπου, που είχαμε αυτές τις υπέρογες αυξήσεις που είδαμε όλοι στους λογαριασμούς μας. Αυτή τη στιγμή αυτό που εξετάζει η κυβέρνηση είναι να προχωρήσει σε μια νομοθετική ρύθμιση για ένα μικρό ακόμα χρονικό διάστημα, για να μπορέσει να κατανοήσει τελικά και να δει οι τιμές στη χοντρική που θα κυμανθούν. Θεωρώ ότι οι τιμές θα κυμανθούν πολύ χαμηλά, γιατί από τη στιγμή που έχουν ξεκινήσει η διαδικασία να τοποθετούνται φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες σε πολλές επιχειρήσεις, σημαίνει ότι η ζήτηση θα είναι πολύ λιγότερη και σε σχέση με την κατανάλωση που θα γίνονται, βέβαια, αλλά θα υπάρχει ο συμψηφισμός, και θεωρώ ότι σταδιακά η τιμή θα ομαλοποιηθεί κοντά στην τιμή που έχουμε σήμερα, στα περίπου 0,18 για τα νοικοκυριά και 0,22 περίπου για τις επιχειρήσεις. Αν την καταργούσαμε τώρα, οι λογαριασμοί τι διαφορά θα υπήρχαν στα τιμολόγια? Γιατί βλέπουμε σε πολλά τιμολόγια που η έκπτωση μέσω του κράτους είναι αρκετές δεκάδες ευρώ. Θα είχαμε τιμολόγια προς τα πάνω πάλι ή όχι? Αυτή τη διαφορά που βλέπουμε, που είναι η επιδότηση του κράτους, αυτή θα είχε ενσωματωθεί στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα την είχε ο καθένας πάροχος ενσωματώσει στην τιμή της κιλοβατόρας. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει όμως για το μήνα Απρίλη να είναι 0,04. Δηλαδή έχουν φτάσει λίγο πολύ η τιμή στη χοντρική να είναι πολύ χαμηλή και να μην απαιτείται σε λίγο χρονικό διάστημα πιθανόν η επιδότηση του κράτους. Εκείνη τη στιγμή εκτιμώ ότι δεν θα μπορεί να μπει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Όμως σίγουρα πάλι θα παιχτούν τα κερδοσκοπικά παιχνίδια από πλευράς των εταιριών ενέργειας στη χοντρική, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είναι ένα καρτέλ πια στην ενέργεια, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές και βέβαια μεταξύ τους οι 4-5 εταιρείες συναποφασίζουν τι τιμές θα δώσουν και πώς θα κερδοσκοπήσουν εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Οπότε εκεί θα πρέπει να πάμε σε νέο πακέτο μέτρων. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αν επιστρέψουμε πάλι σε τέτοιες καταστάσεις? Νομίζω ότι και εκεί πάλι θα πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή να λέμε την πραγματικότητα, έστω και μετά πάρα πολλά χρόνια η κυβέρνηση επιδοτεί το να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ώστε να μπορέσουν να έχουν στην ψηφισμό αυτό που λέμε τον ενεργειακό συμψηφισμό, και βάζουν και μπαταρίες τώρα για να μπορέσουν να έχουν μια ευστάθεια στο σύστημα, επιδοτούν και τις μπαταρίες, για να έχουν τη δυνατότητα οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να έχουν μείωση ουσιαστική στο ηλεκτρικό ρεύμα. Εγώ το φωνάζω από το 2012, όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, το 2011, ότι έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία να έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, για να έχει υπάρχει ένα συμψηφισμό και να έχουν ένα μείωση ουσιαστικό στο ενεργειακό κόστος. Δυστυχώς περάσαμε 10-12 χρόνια για να έρθει η ελληνική πολιτεία να θεσμοθετήσει και να επιδοτήσει μια τέτοια διαδικασία,
που οι Έλληνες της Κύπρου, οι Ελληνοκύπροι, με το που μπήκαν στο μνημόνιο, άμεσα τότε επιδότησαν επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο να βάλουν φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες και να κάνουν τη διαδικασία του συμψηφισμού. Σε λίγο, αν κάνετε μια βόλτα σε μερικά σούπερ μάρκετ, θα δείτε πάνω, έχουν αρχίσει και τοποθετούν φωτοβολταϊκά συστήματα για να μειώσουν τον ενεργειακό κόστος. Θα έπρεπε λοιπόν να φτάσει να κάνει ένα ενεργειακό boom στην τσέπη μας για να καταλάβουμε το αυτονόητο ότι μπορούμε μέσω του ήλιου να μειώσουμε τις δαπάνες τις ενεργειακές. Τα νοικοκυριά, κύριε Κανελόπουλε, θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν το υπόλοιπο ποσό πλην της επιδότησης, με αφορμή ότι δυσκολεύονται να επιβιώσουν τα περισσότερα πλέον. Καταρχήν, να είμαστε λίγο ειλικρινείς και να λέμε ότι όσοι είναι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, έχουν μειωμένο, πολύ, ναι. Πολύ χαμηλή μείωση. Άρα λοιπόν, ένα νοικοκυριό το οποίο έχει τις προϋποθέσεις να ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο και να έχει μειωμένη τιμή, αν δεν το έχει πράξει, εγκληματεί στον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Εγκληματεί. Άρα εμείς πρέπει να τους κατευθύνουμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η ένταση των διακοπών και των φτωχών νοικοκυριών που υπήρχε κατά το παρελθόν. Βλέπουμε ότι είναι μια ομαλοποιημένη κατάσταση. Για τους λόγους τους εξής. Γιατί τα νοικοκυριά, τα ευάλωτα, έχουν χαμηλή τιμή, έχουν μια αντιμετώπιση διαφορετική από την πολιτεία που έχει θεσπιστεί από το 2012. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και γι' αυτό το βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ο φόβος σε πολλούς από αυτούς η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια, το ότι υπάρχουν συμπολίτες μας σήμερα που ενώ έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν, δεν το έχουν πράξει και αυτούς πρέπει να τους παρατηρούμε, είναι αλήθεια. Δηλαδή υπάρχουν νοικοκυριά που έχουν τις προϋποθέσεις και δεν το έχουν πράξει. Εκεί λοιπόν, αντί να λέμε να μην τους κοπεί το ρεύμα, θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Κύριε Κανελόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε λοιπόν όλοι να δούμε ποιες αποφάσεις θα ληφθούν. Καλό σας βράδυ. Γεια σας, γεια σας. Ενώπιον της εισαγγελέως Αμαλιάδας οδηγήθηκαν σήμερα οι 5 συλληφθέντες, οι οποίοι τα ξημερώματα της Τετάρτης, μετά από οργανωμένη επιχείρηση σε Δουνέικα και Καβάσιλα Ηλίας, πιάστηκαν από την ελληνική αστυνομία. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Φέρονται να ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα στα Ελτά Πύργου και μέχρι τότε διέπραταν ληστείες στο γειτονικό νομό, μέχρι να τους σταματήσει η μεγάλη χθεσινή επιχείρηση αστυνομίας. Στην κατοχή τους πάντως βρέθηκαν όπλα, ναρκωτικά, χρυσαφικά και κλεμμένα οχήματα. Είναι η στιγμή που οι πάνοπλοι αστυνομικοί της ΕΚΑΜ εισβάλλουν στο σπίτι το οποίο νίκιαζαν οι κακοποιοί, όπως βλέπετε στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε. Η ώρα είναι 5:30 τα ξημερώματα. Οι αστυνομικοί ευνηδίασαν τους τρεις άνδρες σπάζοντας την πόρτα της εισόδου. Τους συνέλαβαν λίγες ώρες πριν τη ληστεία που φέρονται ότι σχεδίαζαν να κάνουν. Οι συλληφθέντες φαίνεται πως είχαν βρει καταφύγιο σε αυτό εδώ το σπίτι που βρισκόμαστε. Έμεναν εδώ τις τελευταίες 4 ημέρες. Οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των ερευνών τους βρήκαν προσωπικά τους αντικείμενα, αλλά και κουκούλες full face, μπιτόνια με βενζίνη που μαρτυρούσαν το χτύπημα που ετοίμαζαν. Σε μια συντονισμένη επιχείρηση αστυνομίας, μια ειδική ομάδα εισέβαλε εδώ στα διαμερίσματα και συνέλαβε κάποια άτομα τα οποία διέμεναν εδώ χωρίς να γνωρίζουμε ποιοι ήταν και την ταυτότητά τους. Όπως βλέπετε εδώ πέρα ήταν όλα κλειδωμένα και έσπασαν οι πόρτες για να μπουν μέσα. Άλλοι ήταν μέσα στα δωμάτια, άλλοι κοιμόντουσαν στους καναπέδες. Έγιναν κάποιες τεταμένες ζημιές. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 5 ώρα και ολοκληρώθηκε γύρω στις 6. Δίρκησε, είναι 4 τα διαμερίσματα, μπήκαν και στα 4. Σε αυτά τα δύο σπίτια διέμεναν οι συλληφθέντες. Η είσοδος των αστυνομικών έγινε από την κάγκελα. Έσπασε η πόρτα, λογικό ήταν για να μπουν μέσα, ναι. Εδώ είναι κάποια από τα πράγματα των συλληφθέντων. Εδώ ήταν το δωμάτιο που συνέλαβαν το ένα άτομο και είναι και τα υπάρχοντά τους εδώ, τα πράγματά τους. Έγινε έρευνα από τους αστυνομικούς. Εδώ η πόρτα του δωματίου, ενώ ήταν κλειδωμένη, την έσπασαν και αυτοί για να εισέλθουν στο δωμάτιο και να γίνει σύλληψη του ενός. Και την είχαν κλειδώσει. Είχαν κλειδώσει.
Οι αρχές έφτασαν στους τρεις άνδρες από την παρακολούθηση των κινητών τους τηλεφώνων μετά από ληστεία που κατηγορούνται ότι έκαναν σε κοσματοπολείο στη Γαστούνη στις αρχές Μαρτίου με λία 100.000 ευρώ. Μέσω των επικοινωνιών που είχαν οργάνωναν το χτύπημα, ενώ οι αστυνομικοί τους είχαν εντοπίσει κοντά στα ΕΛΤΑ να παρακολουθούν το χώρο τις προηγούμενες ημέρες. Στο στόχαστρο των κακοποιών φαίνεται πως είχε μπει χρηματοαποστολή που θα έφτανε εδώ στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ του πύργου το πρωί της Τετάρτης. Το πόσο εκτιμάται περίπου στις 200.000 ευρώ. Τα χρήματα προορίζονταν για τις πληρωμές των συντάξεων. Ο εγκέφαλος της συμμορίας είχε συλληφθεί το 2015 και πάλι για ληστείες σε βάρος χρηματαποστολών. Η πρώτη κράτηση είχε γίνει μέσω τηλεφώνου από κάποια παιδιά οι οποίοι ερχόντουσαν και κατά το παρελθόν εδώ. Και οι άλλοι πάλι μέσω τηλεφώνου και θα ήταν η τελευταία μέρα χθες και θα ολοκληρωνόταν και η συναλλαγή, θα πληρώναν για να φύγουν, αλλά τελικά δεν προλάβαν. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης καταστρέφηκαν όπλα και πλήθος πυρομαχικών. Σε αυτή την επιχείρηση συμμετείχαν τόσο συνάδελφοι του Τμήματος της Ασφαλείας Σύλλητας, συνάδελφοι της Υποδιεύσης της Ασφαλείας Πύργου, συνομιλητή της ομάδας ΟΠΚΕ, ομάδα ΟΠΚΕ της ΑΧΑΙΑΣ, το κλιμάκιο της ΕΚΑΠ. Κατάφεραν να συλλάβουν αυτούς τους δράστες που όπως φαίνεται μέχρι τα στοιχεία τα που έχουμε μέχρι στιγμής, ετοίμαζαν κάποιο χτύπημα ίσως στην πόλη του Πύργου. Το πρωί οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Αμαλιάδας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.